Ο φιλοπρόεδρος Λιώγος Κοζάνης παρουσίασε χθες το απόγευμα στην επάνω αίθουσα του κινηματοθεάτρου Ολύμπιον την επική ταινία του Σεργέη Μποταρστούρκ «Βγατερλό» παραγωγής 1970 και συνέχισε έτσι τις κινηματογραφικές του προβολές. Ολοκληρώνεται το δεύτερο μέρος σήμερα των προβολών του φιλοπρόεδρου Λιώγου Κοζάνης εν ώψη και αποκρεών. Η ταινία που θα παιχθεί είναι το Βατερλό του Σεργέη Μπονταρτσούκ σε παραγωγή του 1970 της Most Famous και του Ντίνου Ντε Λαουρέντις. Ήταν μια ρωσο-ιταϊκή παραγωγή. Ο Ντε Λαουρέντις, για να βρει κεφάλαια για αυτήν την πανάκριβη ταινία, αναγκάστηκε να στραφεί στη Most Famous, η οποία χρηματοδότησε με τον όρο να γυριστεί μέρος της ταινίας σε ρωσικό έδαφος, όπως και έγινε, και μάλιστα υπολογίζεται ότι κόστησε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια τότε. Το κόστος ήταν τριπλάσιο, διαριζόταν στη Δύση. Επιστρατεύτηκαν 17.000 Ρώσοι στρατιώτες, οι οποίοι έπαιξαν στην ταινία ως κομπάρση. Μια ταξιαρχία του υπηκού, μηχανικό, για να μπορέσει να αναπαραστήσει το πεδίο της μάχης. Η ταινία ήταν μια πανάκριβη παραγωγή, δεν ήρθε περίπου στα ίσα της όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί ήταν τόσο ακριβή, παρόλο που την είδε πολλοίς κόσμος, ήταν τόσο ακριβή που δεν μπορούσε να υπερκαλυφθεί το κόστος. Βραβεύτηκε με μπάφτα καλλιτεχνικής διεύθυνσης και φωτογραφίας τη χρονιά εκείνη. Και είναι μια παραγωγή η οποία θεωρείται από τις καλύτερες στο είδος της. Αυτό ήταν, θα είναι η ταινία μας πριν τις απόκριση τελευταία. Επίσης όμως, εν ώψη αποκρέας, ο φιλοπρόοδος θα είναι κοντά σας με μια πολύ ωραία μουσική βραδιά, να σας βάλει στο κλίμα της μουσικής παράδοσης. Η μεγάλη κυρία της μακεδονίτικης παράδοσης, η Ξανθή Πικαραθανάση, θα είναι στο Φιλοπρόοδο Σύλλογο την επόμενη Δευτέρα, στις 4 του Μάρτη, στις 9.30, για ένα πάρα πολύ όμορφο παραδοσιακό μακεδονίτικο γέννη. Σας περιμένουμε όλους. Yes. They're in Versailles.